το πρώτο κεφάλαιο από το βιβλίο Βασιλέων Α. Σελίδα 325, πρώτο κεφάλαιο από το βιβλίο Βασιλέων Α. Και ο βασιλεύς Δαβίδη το γέρον, προβεβικός στην ηλικία και σκέπαζον αυτόν με ημάτια πλην δεν εφερμένετο. Και είπεν η δούλη προς αυτόν, ας ζητήσω σοι δια τον Κύριόν τον βασιλέα νεάνιδα παρθένα, δια να είσταται έμπροσθεν του βασιλέως και να περιθάλπει αυτόν και να κοιμάται εις τον κόλπον σου και να θερμένεται ο Κύριός μου βασιλεύς. Και ζήτησαν εν πάση της ορίης του Ισραήλ νεάνιδα ωραία και έβρικαν την Αβισάγ, την Σουναμίτην, και έφεραν αυτήν προς τον βασιλέα. Ήτο δε η νεάνη ωραία σφόδρα και περιέθαλπε τον βασιλέα και υπηρέτη αυτόν πλην ο βασιλεύς δεν εγνώρισεν αυτήν. Τότε Αδωνίας, ο ιός Σαγκίθ, επήρθησε αυτόν λέγον εγώ θέλω βασιλεύση. Και ητίμασεν εις αυτόν αμάξας και υπέας και πεντήκοντα άνδρας προτρέχοντας έμπροσθεν αυτού. Ο δε πατήρ αυτού δεν επίκρενε ποτέ αυτόν λέγον δια τι σοι πράτη σούτο. Ήτο δε και ωραίος την όψιν σφόδρα. Και η μήτυρ αυτού εγέννησεν αυτόν μετά τον Αβεσσαλόμ. Και συνενάλησε μετά του Ιωάβ, ιού της Ερουίας και μετά Αβιάθαρ του ιερέως και ούτι ακολουθήσαντε στον Αδωνίαν ευοήθουν αυτόν. Σαδόκ όμως ο ιερεύς και Βεναΐας, ο ιός του Ιωδαέ και Νάθαν ο προφήτης και Σιμεή και Ρεή και οι δυνατοί του Δαβίδ δεν ήσαν μετά του Αδωνία. Και έσφαξεν ο Αδωνίας πρόβατα και βόας και σιτευτά πλησίων της πέτρας του Ζωελέθ, ή της είναι πλησίων Ερογίλ, και κάλεσε πάντα στους αδελφούς αυτού τους ιούς του βασιλέως και πάντα στους άνδρας του Ιούδα, τους δούλους του βασιλέως, τον Νάθαν όμως τον προφήτη και τον Βεναΐαν και τους δυνατούς και Σολομώντα των αδελφών αυτού δεν εκάλεσε. Και είπε ο Νάθαν προς την Βηθσαβεέ τη μητέρα του Σολομώντος λέγον, δεν ήκουσας ότι εβασίλευσεν Αδωνίας ο ιός Σαγκίθ και ο Κύριος ημών Δαβίδ δεν ήξευρε τούτο. Τώρα λοιπόν ελθέ να σου δώσω παρακαλώ συμβουλή δια να σώσεις την ζωή σου και τη ζωή του ιού σου Σολομώντος. Είπαγε και είσελθε προς τον βασιλέα Δαβίδ και είπε προς αυτόν Κύριέ μου βασιλεύσει, δεν όμως σας εις την δούλη σου λέγον βεβαίως Σολομών ο ιός σου θέλει βασιλεύσει με τεμέ και αυτός θέλει καθίσει επί του θρόνου μου. Δια τι λοιπόν εβασίλευσε ο Αδωνίας. Ιδού ενώ έτι εσύ λαλείς εκεί μετά του βασιλέως, θέλω έρθει κι εγώ κατόπιν σου και θέλω αναπληρώσει τους λόγους σου. Και εις ήλθεν η Βηθσαβεέ προς τον βασιλέα εις τον κοιτώνα, ή το δέο βασιλεύς γέρον σφόδρα. Και αβυσάγει σου να μην της υπηρέτη τον βασιλέα. Και κύψασα η Βηθσαβεέ προσεκίνησε τον βασιλέα και ο βασιλέας είπε τι έχεις. Ιδέ είπε προς αυτόν Κύριέ μου, σύ όμως σας εις Κύριον των Θεών σου προς τη δούλη σου λέγον, βεβαίως ο Σολομών ο Υιός σου θέλει βασιλεύσει με τεμέ και αυτός θέλει καθίσει επί του θρόνου μου. Αλλά τώρα ιδού, ο Αδωνίας σε βασίλευσε. Και εσύ τώρα Κύριέ μου βασιλεύ δεν εξεύρεις τούτο. Και έσφαξε βόας και σιτευτά και πρόβατα εν αυθονία και κάλεσε πάντα στους Υιούς του βασιλέως και Αβιάθαρ τον ιερέα και Ιωάβ τον αρχιστράτηγον, τον δούλος όμως Σολομώντα δεν εκάλεσε. Αλλά εισέ Κύριέ μου βασιλεύ, εισέ επιβλέπουσιν η οφθαλμή παντός του Ισραήλ δια να απαγγείλεις προς αυτούς τι θέλει καθίσει επί του θρόνου του Κυρίου μου του βασιλέως με ταυτόν. Ιδεμή, αφού ο Κυριός μου βασιλεύς κοιμηθεί μετά των πατέρων αυτού, εγώ και ο Υιός μου Σολομών θέλομεν θεωρήστε πτέστε. Και ειδού ενώ αυτή η ελάλη έτη μετά του βασιλέως ήλθε και Νάθαν ο προφήτης και ανήγγυλαν προς το βασιλέα λέγοντες, ιδού Νάθαν ο προφήτης και εισελθών ενώπιον του βασιλέως προσεκίνησε τον βασιλέα κατά πρόσωπον αυτού έως εδάφους. Και είπε ο Νάθαν, Κύριέ μου βασιλεύ, σύ είπας, ο Αδωνίας θέλει βασιλεύσει με τεμέ και αυτός θέλει καθίσει επί του θρόνου μου. Διότι κατέβει σήμερον και έσφαξε βόας και συντευτά και πρόβατα εν αυθονία και κάλεσε πάντα στους ιούς του βασιλέως και τους στρατηγούς και αβιάθαρτον ιερέα και δου τρόγουσιν και πίνουσιν ενώπιον αυτού και λέγουσιν ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας. Εμέ δε, εμέ τον δούλον σου και Σαδόκ τον ιερέα και Βεναΐαν τον ιών του Ιωδαέ και Σολομώντα τον δούλον σου δεν εκάλεσε. Παρά του Κυρίου μου του βασιλέως έγινε το πράγμα τούτο και δεν εφανέρωσας εις τον δούλον σου τι θέλει καθίσει επί του θρόνου του Κυρίου μου του βασιλέως με ταυτόν.
Και απεκρίθη ο βασιλεύς Δαβίδ και είπε: «Καλέσατε μη την Βηθσαβέ». Και ήλθεν ενώπιον του βασιλέως και στάθη έμπροσθεν του βασιλέως. Και όμως εν ο βασιλεύς και είπε: «Ζή Κύριος, ως της ελύτρωσε την ψυχή μου εκ πάσης στενοχωρίας». Βεβαίως, καθώς όμως απροσέης Κύριον των Θεών του Ισραήλ, λέγον ότι Σολομών ο Υιός σου θέλει βασιλεύσει με τεμέ, και αυτός θέλει καθίσει αντεμού επί του θρόνου μου, ούτω θέλω κάμει την ημέραν ταύτη. Τότε η Βηθσαβέ κύψασα κατά πρόσωπο νέος εδάφους, προσεκίνησε το βασιλέα και είπε: «Ζήτω ο Κύριός μου, ο βασιλεύς Δαβίδ στον αιώνα». Και είπε ο βασιλεύς Δαβίδ: «Καλέσατε μη Σαδόκ τον ιερέα και Νάθαν τον προφήτη και Βεναΐαν τον ιών του Ιαδαέ». Κι ήλθον ενώπιον του βασιλέως και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς: «Λάβετε με θεαυτόν τους δούλους του Κυρίου σας και καθίσατε Σολομώντα τον ιών μου επί των ημίωνών μου και καταβιβάσατε αυτόν εις γιών. Και ασκρίσωσιν αυτόν εκεί Σαδόκο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης βασιλέα επί των Ισραήλ. Και σαλπίσατε δια της σάλπικος και είπατε: Ζήτω ο βασιλεύς Σολομών. Τότε θέλετε να βγει κατόπιν αυτού για να έλθει και να καθίσει επί του θρόνου μου, και αυτός θέλει βασιλεύσει αντεμού, και αυτόν προσέταξα να είναι ηγεμόν επί των Ισραήλ και επί των Ιούδαν. Και απεκρίθη Βεναΐας ο Υιός του Ιωδαέ προς τον βασιλέα και είπε: Αμήν. Ούτω σας επικυρώσει Κύριος ο Θεός του Κυρίου μου τον βασιλέως, καθώς εστάθη ο Κύριος μετά του Κυρίου μου βασιλέως, ούτω να είναι και μετά του Σολομώντος και να μεγαλύνει τον θρόνον αυτού υπέρ των θρόνων του Κυρίου μου του βασιλέως Δαβίδ. Τότε κατέβη Σαδόκο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης και Βεναΐας ο Υιός του Ιωδαέ και οι Χερεθέοι και οι Φελεθέοι και κάθισαν τον Σολομώντα επί την ημίωνον του βασιλέως Δαβίδ και έφεραν αυτόν εις γιών. Και έλαβε ο Σαδόκο ιερεύς το κέρας του ελαίου εκ της σκηνής και έχρισε τον Σολομώντα και εσάλπισαν δια της σάλπικος και είπε: Πας ο λαός, ζήτω ο βασιλεύς Σολομών. Και ανέβη πας ο λαός κατόπιν αυτού και έπαιζεν ο λαός αυλούς και εφραίνε το ευρωσύνη μεγάλην και η γη εσχίζετο εκ των φωνών αυτών. Αμήν. Δαβίδ βασιλεύς, άνθρωπος του Θεού, εκλεκτός δούλος του Κυρίου, άνθρωπος τον οποίον εξέλεξε ο Θεός για να αρχίσει και να εκπληρώσει το θέλημά του, το σχέδιό του, το έργο του επί της γης. Ένας άνθρωπος μοναδικός στο έργο του Θεού, ώστε ο Ιησούς Χριστός να ονομαστήκε και να ονομάζεται Υιός Δαβίδ. Όμως, τώρα σε πλήρη αδυναμία. Σε πλήρη αδυναμία. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, εν το σκηνόματι τούτο, ο άνθρωπος φτάνει κάποιες στιγμές να βρεθεί σε πλήρη αδυναμία. Και όταν λέμε σε πλήρη αδυναμία, δεν έχει καμία δυνατότητα και δύναμη να πράξει αυτά τα οποία θέλει. Και βέβαια η αδυναμία του ανθρώπου, αδερφοί αγαπητοί, γίνεται μεγαλύτερη εάν δεν οφείλεται στη σάρκα, στο σώμα, το φθαρτό, το φθυρόμενο, αλλά οφείλεται στην ψυχή ή στο πνεύμα. Καθώς ο άνθρωπος είναι τριαδικός. Και είναι φοβερό να βλέπεις τις δυνάμεις σου να σε εγκαταλείπουν. Τις σωματικές, τις ψυχικές και τις πνευματικές. Όμως και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, το έργο του Θεού δεν εξαρτάται από τη δύναμη ή την αδυναμία του ανθρώπου. Το έργο του Θεού θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί μέσα σε προβλήματα και σε δυσκολίες, οι οποίες δεν προέρχονται από τις αδυναμίες των ανθρώπων, αλλά προέρχονται από την πονηριά της καρδιάς των ανθρώπων. Και να τώρα που ένας άνθρωπος έχει δική του άποψη, δική του γνώμη, σωστή, και αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Είναι το όνομά του Αδωνίας, ο οποίος λέγει: «Σι εξεύρεις ότι η Σεμέ ανήκε η βασιλεία και η Σεμέ είχε στήσει πάσο Ισραήλ το πρόσωπον αυτού δια να βασιλεύσω». Αυτή είναι η άποψή του και είναι σωστή, γιατί οι προηγούμενοι αδελφοί του όλοι πέθαναν.
Πέθανε ο Αμνών, ο Χιλεάδ και ο Αβεσσαλών. Η σειρά των πραγμάτων τώρα, κατά τη λογική του ανθρώπου και μάλιστα και κατά το λόγο του Θεού, και εδώ θα προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, σήμερα τη διαφορά του λόγου του Θεού και του θελήματος του Θεού. Η λογική κατά τον λόγο του Θεού είναι ο πρώτος στη σειρά, πρωτότοκος να γίνεται βασιλιάς. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Αδωνία. Αυτή είναι η μία άποψη. Αλλά υπάρχει και μία άλλη άποψη. Ο Κύριος όλων των πραγμάτων είναι ο Θεός. Ο Κύριος όλων των πραγμάτων εκλέγει και απορρίπτει. Ο Κύριος όλων των δυνάμεων έχει την δυνατότητα να μεταβάλει άποψη. Να μεταβάλει τα πράγματα. Να δημιουργεί καινούργια πράγματα, νέες καταστάσεις. Και ενώ η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι ο βασιλεύς Δαβίδ σε πλήρη αδυναμία και επίκυνται οι αλλαγές της βασιλείας των Ισραήλ, μέσα στο λαό δημιουργούνται διάφορες τάσεις. Και για να φέρω το μήνυμα του Θεού σε μας, δημιουργούνται μέσα στην καρδιά μας διάφορες σκέψεις. Και από αυτές τις σκέψεις που δημιουργούνται στην καρδιά μας, όταν τελικά ο άνθρωπος αποφασίσει να πάρει την απόφαση, η απόφαση αυτή θα είναι συγκεκριμένη, ένας δρόμος συγκεκριμένος που θα τον οδηγήσει ή στην ευλογία ή στην κατάρα. Δηλαδή, υπάρχει το θέλημα του Θεού, υπάρχει το έργο του Θεού, αλλά είναι ανάγκη στη ζωή μας να έχουμε την απόλυτη οδηγία και διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι εξασφαλισμένη η ζωή μας αν μένουμε από μακριά να διακρίνουμε και να βλέπουμε το θέλημα του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού. Χρειάζεται να εισερχόμεθα δια του Πνεύματος του Αγίου εις τα βάθη του Θεού, να διακρίνουμε τις ευαίσθητες, αληθινά ευαίσθητες, τους ευαίσθητους ψιθυρισμούς του Πνεύματος του Αγίου που θα μας οδηγήσει στην απόλυτη ευλογία. Και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου υπάρχει, η εντολή από το Θεό έχει δοθεί και αυτή την εντολή την έχει ο Δαβίδ. Και μάλιστα είναι τόσο βαθιά πεπισμένος ο Δαβίδ για το θέλημα του Θεού, το οποίο έχει ανατρέψει τα πρωτοτόκια του Αδωνία, γιατί δεν εστάθηκε, δεν ευρέθη ο άνθρωπος αυτός ο κατάλληλος για να αναλάβει αυτό το ευλογημένο και σπουδαίο έργο, να γίνει διάδοχος του Δαβίδ και να οικοδομήσει βασιλείαν αλλά και ναών εις τον Θεό. Ο Δαβίδ λοιπόν έχει αυτή την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, όμως στις καρδιές των άλλων ανθρώπων και ιδιαίτερα στον Αδωνία, αλλά και επιπλέον και σε άλλους, όπως τον Ιωάβ, όπως τον Αβιάθαρ, υπάρχουν σκέψεις σωστές που έχουν βάση απόλυτα στερεωμένη και δρεωμένη στο Λόγο του Θεού που έχει σχέση με τα πρωτοτόκια, όμως που δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Μικρές διαφορές, συγκλονιστικά τα αποτελέσματα. Βέβαια, εδώ αδερφοί αγαπητοί, συνέβη κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο πρωτότοκος Αδωνίας, ο άνθρωπος ο οποίος έχει στα χέρια του την εξουσία και πρέπει να γίνει βασιλιάς, έχει μια καρδιά που επέρεται. Και αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει το Θεό και λόγω αυτού ο Θεός τον απορρίπτει. Και δεν προσεύχεται, αλλά αποφασίζει μόνος του. Δεν ζητάει την οδηγία του Θεού, αλλά ξεκινάει μόνος του. Και λέει η Γραφή που γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων, γιατί ο Λόγος του Θεού φτάνει μέχρι τα βάθη της καρδιάς των ανθρώπων και επίθη εις αυτόν λέγον, εγώ θα βασιλεύσω. Τέλειωσε, πήρε απόφαση.
Αγαπητά μου αδέλφια, να προσέχουμε τις αποφάσεις μας, σας παρακαλώ. Να προσέχουμε τις αποφάσεις μας. Εγώ θα κάνω αυτό, μη το πεις αυτό ποτέ. Εγώ θα κάνω έτσι, μη το πεις αυτό ποτέ. Άσε το Θεό, άσε τον Χριστό να προπορεύεται στη ζωή σου. Άσε τον Χριστό να πραγματικά χαράζει το δρόμο τον οποίο πρέπει να περπατάς. Άσε τον Χριστό να σε διδάξει, να σου φανερώσει πώς και πότε πρέπει να κάνεις τα επόμενα βήματα και ποια πρέπει να είναι. Ποτέ μην πεις εγώ. Αν θέλεις να πεις εγώ, να το πεις μόνο στο εγώ και ο οίκος μου θέλουμε λατρεύει τον Κύριο. Ή βάλεις πουθενά αλλού το εγώ μπροστά σου. Οι αποφάσεις που παίρνουμε εμείς οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ επικίνδυνες αν δεν προπορεύεται στη ζωή μας ο Χριστός. Δεν είμαστε άξιοι, αδερφοί αγαπητοί, να παίρνουμε αποφάσεις ζωής. Δεν είμαστε άξιοι, δεν τα καταφέρουμε. Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έχει απόλυτα ξεκαθαρίσει τη θέση την πνευματική. Άνεφε μου δε δίναστε να κάμετε ουδέν. Χωρίς τον Χριστό τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Μην πεις έπτα μ' αρέσει αυτό και δεν μ' αρέσει εκείνο. Ή να αφήσεις δηλαδή να εκλέξει η καρδιά σου για το υπόλοιπο της ζωής σου. Ούτε να πεις εγώ ξέρω αυτό είναι το καλό και όχι εκείνο. Μην αφήσεις το πνεύμα σου να εκλέξει το υπόλοιπο της ζωής σου. Αλλά τι ωραία είναι να πούμε Κύριε δεν ξέρω. Κύριε δεν ενδιαφέρομαι για το τι θέλει η καρδιά μου γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Κύριε αφιερώνω το δρόμο μου, τη ζωή μου, τις σκέψεις μου, τις αποφάσεις μου σε σένα. Σε παρακαλώ, άνοιξε δρόμους, προπορεύσου σε παρακαλώ. Ευαρεστείτε ο Θεός αδερφοί αγαπητοί σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ταπεινώνεται πραγματικά αναγνωρίζοντας την αδυναμία του, όχι δεν ενδύεται μορφή ταπεινοφροσύνης. Και παίρνει μισό κακόμοιρο ύφος και λες και λέει είδες τι ταπεινός είμαι, δεν είναι ταπεινός αυτός. Αυτός είναι πιο υπερήφανος. Ο πραγματικά ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός που γνωρίζει, αναγνωρίζει την αδυναμία του. Και μέσα στην καρδιά του υπάρχει το δεν μπορώ, το δεν ξέρω. Χριστέ μου βόηθαμε και προχώρησε μπροστά μου. Είναι η ασφάλειά μας ο Χριστός αδελφοί. Είναι η σωτηρία μας. Είναι ο βοηθός μας. Όποιον άλλον δρόμο και να εκλέξεις θα σε οδηγήσει σε παράξενα μονοπάτια και δύσκολες καταστάσεις. Ο μόνος δρόμος που θα σε οδηγήσει στην ευλογία, στην ευτυχία, στη Βασιλεία του Θεού είναι ο Χριστός. Όταν λέει ο Χριστός εγώ είμαι η οδός, κάτι εννοεί, κάτι θέλει να μας πει, κάτι θέλει να μας εξηγήσει, κάτι θέλει να μας αποκαλύψει. Εγώ είμαι η οδός, όχι τον άλλον, η δική σου οδός. Αν εσύ με εκλέξεις για δρόμο δικό σου. Και εμείς θέλουμε να τον εκλέξουμε αδερφοί αγαπητοί. Και ο Θεός θέλει να τον εκλέγουμε. Εσύ να είσαι ο δρόμος μου Κύριε. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει να προπορεύεται. Σημαίνει να περπατάς στα ίχνη του. Σημαίνει να τον ακολουθείς. Στον Πέτρο δεν είπε τίποτα άλλο όταν ξεκίνησε τη διακονία του ο Χριστός στον Πέτρο. Ακολούθημη του είπε. Και το κατάλαβε και δεν έπαψε από τότε να τον ακολουθεί. Σήμερα αδερφοί αγαπητοί να το καταλάβουμε κι εμείς. Να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος ασφαλής που θα μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών μέσα από τις ευλογίες του Θεού. Ο μόνος δρόμος είναι ο Χριστός. Ο Αδωνίας στηρίχτηκε στις σκέψεις του, στις απόψεις του. Θα τολμούσα να πω και αυτό είναι φοβερό ακόμη και στο Λόγο του Θεού. Αλλά δεν ήταν αυτό το θέλημα του Θεού. Και αποφάσισε να γίνει μόνος του βασιλιάς και όχι μόνο αυτό, αλλά παρέσυρε και ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί περπάτησαν και αυτό είναι το πιο σοβαρό αδελφοί αγαπητοί που πρέπει να γνωρίζουμε, περπάτησαν κατά το φρόνημα της σάρκας, κατόψιν και όχι κατά το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου. Ο Ιωάβ, στρατηγός, ένδοξος μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο Αβιάθαρ, αρχιερεύς, χρήσιμος μέχρι εκείνη τη στιγμή στο Δαβίδ. Όμως τώρα
ακολούθησαν και αυτοί τη λογική και όχι τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Ακολούθησαν το σωστό στα μάτια του ανθρώπου και όχι τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και όχι το θέλημα του Θεού όπως αποκαλύπτεται και πραγματικά οδηγεί τον άνθρωπο, τον ταπεινό που βρίσκει χάρη ενώπιον του Θεού, τον οδηγεί σε όλο το θέλημα του Θεού. Τον σοφό. Γιατί η σοφία μας, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αποκάλυψη που ο Θεός χαρίζει στους ανθρώπους που εξητούν το πρόσωπο του Κυρίου και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Γιατί ο Χριστός, ο Θεός, είναι και γίνεται μισθαποδότης όχι στους εργαζομένους, στους εξητούντας αυτόν. Σε αυτόν που εξητάει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Σε αυτόν που ενδιαφέρεται να διοικείται απολύτως από το Πνεύμα του Άγιο. Σε αυτόν που θέλει να είναι ενωμένος με το Θεό μέσα από το Λόγο Του και το Πνεύμα, και το Πνεύμα του Άγιο. Ο Αδωνίας λοιπόν χάραξε το δρόμο του ακολουθώντας την έπαρση της καρδιάς του και την απόφαση της λογικής του. Κάλεσε όλους και αρχίζει εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα και κάνει το διαχωρισμό αυτός. Άλλο φοβερό λάθος. Να χωρίζει αυτός τους ανθρώπους. Θα καλέσω όλους εκτός από το Σαδόκ. Θα καλέσω όλους εκτός από το Βεναΐα. Εκτός από τους Φερεθαίους και τους Χελεθαίους, τους δυνατούς του Δαβίδ. Θα καλέσω όλους εκτός από το Σολομώντα. Μα φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, να επιλέγεις ποιους θα καλέσεις. Δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι έλθετε προς με πάντες. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Δεν μπορείς να επιλέγεις, να διακρίνεις. Γιατί τότε όχι μόνο κρίνεις, αλλά και καταδικάζεις κάποιους έξω από την πρόσκλησή σου. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτό. Λογική διαφωνία. Είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Είναι έξω από, από τη φωνή του Θεού. Είναι έξω από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Εκεί εκλέγεις εσύ, αλλά ταυτόχρονα και απορρίπτεις. Και δεν σε έβαλε κανένας να εκλέγεις και να απορρίπτεις. Σε να σε έβαλε ο Θεός να ακολουθείς τον Χριστό. Από εκεί και πέρα τα πράγματα χαλάσανε για τον Αδωνία. Γιατί ο Θεός έχει τρόπους, αδελφοί αγαπητοί, να επιβάλλει το σχέδιό του. Έχει, ξέρει τρόπους. Έχει τον Άθαν τον προφήτη. Έναν άνθρωπο ενωμένο με τον Θεό. Έναν άνθρωπο που δεν φοβάται να ελέγξει τον Δαβίδ. Και έναν άνθρωπο που δεν ντρέπεται να ενισχύσει τον Δαβίδ και κάθε έναν άνθρωπο του Θεού. Και δεν θα φτάσουμε τώρα σε λεπτομέρειες της ιστορίας, αλλά φώναξε την μητέρα του Σολομώντα, πήγε στο βασιλιά, πήγε και αυτός. Ο βασιλιάς συνειδητοποίησε το πρόβλημα που είχε ο γιος του, ο Αδωνίας, αν και ποτέ δεν τον εμπόδιζε να κάνει ό,τι θέλει, γιατί ήταν άνθρωπος πραγματικά του Θεού. Δεν βάζει εμπόδια. Ο άνθρωπος του Θεού δεν λέει θα κάνεις έτσι, θα κάνεις όπως όσοι σε οδηγεί ο Θεός. Αλλά πρόσεξε να σε οδηγεί ο Θεός. Γιατί ζούμε στην απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υπάρχει νόμος στην Εκκλησία του Χριστού. Χάρις υπάρχει στην Εκκλησία του Χριστού. Και αυτή τη χάρη την ήξερε ο Δαβίδ ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά όταν ήρθε η στιγμή, χαλάσανε τα σχέδια του Αδωνία. Γιατί ο Δαβίδ τελικά έχρισε με εκείνους τους οποίους απέρριψε ο Αδωνίας να προσκαλέσει, αυτούς τους οποίους απέρριψε ο Αδωνίας, αυτούς έκλεξε ο Θεός. Τι μυστήριο πράγμα. Τι περίεργο πράγμα. Αυτούς που απορρίπτουν οι άνθρωποι, τους εκλέγει ο Θεός. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, ποτέ μην απορρίπτουμε κανέναν άνθρωπο. Ποτέ. Κινδυνεύουμε σε προσωποληψία, σε αμαρτία. Κινδυνεύουμε να βρούμε τον πελά μας από το Θεό. Αυτούς που απέρριψε ο Αδωνίας, αυτούς χρησιμοποίησε ο Θεός. Και μάλιστα όχι μερικούς από αυτούς, όλους. Όλους.
Σκεφτείτε, αδελφοί αγαπητοί, να εκλέξει εγώ, παραδείγματος χάρη, να εκλέξω να προσκαλέσω αυτούς και ο Θεός να χρησιμοποιεί τους άλλους για τη δόξα Του. Τι ονειδισμός, τι ντροπή. Χρήστη ο Σολομών βασιλεύς. Και ο Αδωνίας έφτασε στο σημείο και του ονειδισμού, αλλά και έχασε και αυτά που του ήταν δοσμένα. Όχι μόνο δεν κέρδισε αυτά που επεδίωξε, αλλά έχασε και αυτά που του, είχε δώσει ο Θεός. Να είναι ένας ευλογημένος αδελφός του βασιλιά, στην υπηρεσία του βασιλείου, στην υπηρεσία του βασιλιά και στην υπηρεσία του Θεού. Τελείωσε. Ζωή του Αδωνία τελείωσε. Σε λίγο μάλιστα θα πεθάνει κιόλας. Θα τελειώσει. Και όλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί, ήταν αποτέλεσμα μιας κακής σκέψης. Μιας κακής εκλογής, επιλογής. Και εν τέλει μιας κακής απόφασης. Ο Θεός να μας φυλάει από κακές αποφάσεις. Και θα ολοκληρώσω. Όλες οι αποφάσεις μας είναι κακές, εκτός από αυτές που είναι δια Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 292.